Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί φίλοι της Πειραιακής Εκκλησίας. Είμαστε και πάλι μαζί στα θέατα περάσματα πλήρης Αγίου Πνεύματος όλοι. Γιορτάζουμε τον Παράκλητο, γιορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, το προσκυνούμε, το λατρεύουμε και εύχομαι να σας γεμίζει, να κατακλείζει την ψυχή σας, το νου σας, την καρδιά σας και το κορμί σας αυτή η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εύχομαι να είστε όλοι πλήρης χάριτος, γεμάτοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζουμε τον Παράκλητο. Γιορτάζουμε Αυτόν που άλλαξε την πορεία του κόσμου. Γιορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, που είναι Θεός, αληθινός, ο οποίος κρατά τα σύμπαντα στο είναι, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα και το κέντρο όλων των όντων. Αυτός μας κρατά στη ζωή, ο Παράκλητος, η δική του πνοή, μας κρατά και εμάς και μπορούμε και περπατάμε και μιλάμε και κινούμαστε και σκεφτόμαστε. Και επαληθεύτηκε η προφητεία, η υπόσχεση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού που μας είπε ότι δεν θα σας αφήσω στον κόσμο μόνος. Μας το υποσχέθηκε, ου και άσω ημάς ορφανούς. Όταν η καρδιά των Αγίων Αποστόλων είχε γεμίσει θλίψη και μοναξιά, μελαγχολία και απογοήτευση, όταν τους έλεγε ότι εγώ φεύγω από κοντά σας, τους είπε ο Κύριος, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα έρθω πάλι κοντά σας και θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, το Πανάγιο Πνεύμα, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Αυτός θα σας μιλήσει για μένα. Αυτός, ο Παράκλητος, θα ζωγραφίσει μέσα σας εμένα. Αυτός θα εξηγήσει όλα όσα είπε ο Κύριος, θα υπομνηματίσει τα λόγια του Κυρίου, θα μας αναλύσει εις βάθος αυτά που ήδη ο Κύριος μας απεκάλυψε, ο Παράκλητος. Θα έρθει ο Παράκλητος να ζωγραφίσει μέσα στην καρδιά μας τη μορφή του Χριστού. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Φίβη που σηκώνει τα τηλέφωνα μαζί με την κυρία Σοφία, στην οποία μπορείτε να παίρνετε κάθε μέρα και να λέτε τις κρίσεις σας, τις απόψεις σας, τις προτάσεις σας για αυτήν την εκπομπή. Και να ευχαριστήσω πολύ θέλω τον Βασίλη Χατζηνικολάου, ο οποίος φροντίζει την ηχητική επεξεργασία αυτής της εκπομπής και επενδύει μουσικά την εκπομπή με πολύ γούστο και μεράκι. Τον ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 4118 602 και 4118 640. Και για όσους θα πάνε καλά με το email, μπορεί να στείλετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής αυτής, athéata.peramata@yahoo.gr. Athéata στα ξένα, A-T-H και λοιπά, athéata.peramata@yahoo.gr. Ή μπορείτε να στείλετε μια επιστολή, ένα γράμμα, για την εκπομπή Αθέατα Περάσματα, Δελιγιώργη 47, 185 34 Πειραιάς. Και αυτό θα έρθει σε εμάς.
Πιστεύω ότι όλοι ζείτε αυτές τις μέρες και καταλαβαίνετε τι θα πει Άγιο Πνεύμα. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, δεν μπορούμε να το δείξουμε, αλλά μπορούμε να το νιώσουμε στην καρδιά μας και νιώθουμε το χάδι του, το άγγιγμά του, την άβρα τη λεπτή ή άλλοτε την καταιγίδα, το σεισμό, οτιδήποτε προκαλεί μέσα στην ψυχή μας το Πανάγιο Πνεύμα όταν μπει μέσα στην καρδιά μας. Το Πανάγιο Πνεύμα, ο ζωντανός Θεός, το Πανάγιο Πνεύμα που είναι λογικό, πάντοτε και πανταχού παρών, υπάρχει παντού και πανταχού παρών, τώρα είναι εδώ. Είναι εκεί που είσαι εσύ, ο χώρος που στέκεσαι, κι ας είναι και ένα απλό μικρό δωματιάκι, κι ας είναι και ένα μικρό αυτοκινητάκι, όσων κυβικών και να είναι, κι ας είναι και οτιδήποτε στον κόσμο αυτό και μια σπηλιά της γης. Τα πάντα είναι ασφυκτικά γεμάτα, γεμάτα από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, είναι πανταχού παρών, ζούμε μέσα στο Πανάγιο Πνεύμα και αυτό ζει μέσα μας και ερευνά, λέει, τα βάθη του Θεού και των ανθρώπων, ερευνά τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα, ξέρει ο Παράκλητος, ξέρει αυτός ο βασιλεύς, ο ουράνιος, ουράνιος βασιλιάς. Το Πανάγιο Πνεύμα ξέρει τώρα τι σκεφτόμαστε όλοι μας, ξέρει τι έχεις εσύ στο μυαλό σου, τι έχω εγώ στο μυαλό μου, στο υποσυνείδητο, στο ασυνείδητο, στο βάθος της υπάρξιός μας, ξέρει τα πάντα, ακούει τις προσευχές μας. Οι προσευχές μας γίνονται εν Αγίω Πνεύματι και απευθύνονται στο Άγιο Πνεύμα. Ακούει και ξέρει όχι μόνο εμένα, όχι μόνο εσένα, μα ξέρει όλο τον κόσμο. Ξέρει τι γίνεται παντού, σε όλα τα αστέρια του ουρανού. Επιτηρεί τους γαλαξίες, το σύμπαν ολόκληρο, το Πανάγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος. Μα και πέρα, πέρα από το σύμπαν αυτό, είναι ο εξουσιαστής όλων των αγγελικών δυνάμεων και ταγμάτων, είναι ο επιστάτης, ο διδάσκαλός τους, Αγίο Πνεύματι, τα σύμπαντα το είναι έχει. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι ο γνωστός, άγνωστος. Είναι γνωστός μας, γιατί όλα τα επιτελούμε με τη δική του δύναμη. Στεκόμαστε όρθιοι με τη δύναμή του. Αναπνέουμε με τη δύναμή του. Σκεφτόμαστε με τη χάρη και τη φώτισή του. Αυτός μας δίνει την αναπνοή, τη ζωή, αυτό συντηρεί τον κόσμο, διατηρεί τα πάντα. Ο Παράκλητος είναι όμως και άγνωστος, διότι ενώ κάνει όλα αυτά, δεν το καταλαβαίνουμε, περνά δίπλα μας, αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι ήταν αυτός, ναι, ήταν αυτός. Ήταν αυτός που μας έκανε αυτές τις αλλοιώσεις στην ψυχή μας. Το Πανάγιο Πνεύμα, γεμάτο φως, γεμάτη ευλογία είναι η Εκκλησία και ο κόσμος όλος αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου φίλοι. Και εύχομαι και εσείς έτσι να νιώθετε, γεμάτη από αυτό το Πανάγιο Πνεύμα, να πετάτε πάνω από τα πράγματα αυτού του κόσμου και να μην σας αγγίζει η θλίψη, η μοναξιά, η στεναχώρια, η δοκιμασία, ο πειρασμός, ο θάνατος. Διότι όπου εμφανίζεται το Πανάγιο Πνεύμα, όλα αυτά φεύγουν, όλα αυτά εξαφανίζονται και σκορπίζει παντού τη ζωή, τη χάρη, τη χαρά, την ευλογία, τους καρπούς του, τους καρπούς του Παναγίου Πνεύματος. Το Πανάγιο Πνεύμα, αυτό που κατέβηκε στην Παναγία μας και την έκανε μητέρα του Θεού, χαίρα και χαριτωμένη, Πνεύμα Άγιον, επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι. Αυτό την έκανε μητέρα του Θεού. Είναι αυτό που την ημέρα της βαπτίσεως του Χριστού, εν είδη περιστεράς, σαν περιστέρι, σαν πήρε μορφή περιστεριού και υποδείκνυε ποιος είναι ο Μεσσίας που όλοι περίμεναν. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας χάρισε ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του ως ακριβό αναστάσιμο δώρο, όταν είπε στους Αγίους Αποστόλους «Λάβετε Πνεύμα Άγιον», την ειδική χάρη της αφέσεως των αμαρτιών. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό που κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και χαρίτωσε τους Αγίους Αποστόλους, τους βάφτισε ολόκληρους, τους έλουσε μέσα στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, στο κορμί τους και τους έκανε ικανούς να μιλούν ξένες γλώσσες και όλοι οι άλλοι τους είπανε μεθυσμένους. Λέει, αυτοί μεθύσανε, τρελαθήκανε, λέγανε λόγια που δεν είχαν σκεφτεί, γιατί μέσα τους μιλούσε το Πανάγιο Πνεύμα και τους είπαν μεθυσμένους, διότι πράγματι είναι σαν μεθυστικό κρασί το Πανάγιο Πνεύμα.
Το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό που ρέει, που κυλά μέσα από το πετραχύλι που φορά ο κάθε κληρικός. Το Άγιο Πνεύμα, η χάρη σε αυτή του Παναγίου Πνεύματος. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό που μεταμόρφωσε τους Αγίους Αποστόλους και τους έκανε καινούριους ανθρώπους και τους άλλαξε. Και από φοβισμένους, από δειλούς, από κλεισμένους, τους έκανε να ανοίγονται στα πέρατα της Οικουμένης. Άλλαξε το χαρακτήρα τους, τη συμπεριφορά τους. Είναι αυτό που μεταμόρφωσε τον Απόστολο Πέτρο και έκανε το κήρυγμά του γεμάτο χάρη και άλλαξαν τόσοι άνθρωποι μέσα σε λίγη ώρα. Αυτό ήταν που είχε ο Άγιος Στέφανος. Ήταν γεμάτος Άγιο Πνεύμα, γιατί είχε συκοφαντηθεί λίγο πριν το μαρτύριό του και όμως όλα τα δέχτηκε με ταπείνωση και είδε ανοιχτούς τους ουρανούς και τον Ιησού λέει στότα εκ δεξιών του Θεού. Το Πανάγιο Πνεύμα, όλα αυτά τα ωραία που λέω, τα έκανε το Πανάγιο Πνεύμα. Σήμερα θεολογούμε, σήμερα μιλάμε για το Θεό, σήμερα μιλάμε για το Πανάγιο Πνεύμα, σήμερα ζούμε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης εκρήξεως, αυτού του μεγάλου σεισμού, αυτής της μεγάλης βουής που έγινε την Πεντηκοστή και ακόμα αυτή η βοή, ακόμα αυτή η πνοή τρέχει να κατακλείσει, αγαπητέ μου φίλε, και τη δική σου καρδιά και τη δική μου καρδιά και το δικό σου σπίτι και τη δική σου οικογένεια και τα δικά σου κύτταρα και να μπει παντού μέσα μας. Το Πανάγιο Πνεύμα, τρέχει, έρχεται να μπει. Ανοίξε τις πόρτες, ανοίξε την καρδιά σας, άνοιξε την ψυχή σου να πάρει μέσα αυτό το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα που χαρίτωσε τους Αγίους Αποστόλους, την ψυχή τους, αλλά και το κορμί τους. Όχι μόνο το κορμί τους, αλλά και τη σκιά τους. Πέρναγε μια σκιά, λέει, των Αγίων Αποστόλων και πέφτανε άρρωστη πάνω στη σκιά και γίνονταν καλά. Τι είχε αυτή η σκιά? Είχε το Άγιο Πνεύμα. Όχι μόνο η σκιά τους, αλλά ακόμα και τα μαντήλια τους. Ακόμα και οι πετσέτες που σκούπισαν τον ιδρώτα τους ήταν όλα αυτά πλήρη πνεύματος, Αγίου, και θαυματουργούσαν. Όποιος τα κουμπούσε γινόταν καλά. Το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ζητάμε κι εμείς να πάρουμε κάτι ευλογημένο από κάποιον Άγιο, να αγγίξουμε κάτι δικό του. Γι' αυτό πάμε στην Αίγινα και πηγαίνουμε στο δωματιάκι του Αγίου Νεκταρίου και πάμε στο δωμάτιο που ήταν το κρεβατάκι του και ακουμπάμε αυτό το κρεβάτι και ακουμπάμε τα αντικείμενά του, το σαλόνι που καθόταν, την καρέκλα που ακουμπούσε, τα αντικείμενα τα προσωπικά του. Γιατί και τα αντικείμενα και η κτήση γίνεται φορέας της χάρης του Αγίου Πνεύματος, φορέας της άκτης της χάρης του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που χαρίτωσε τον Απόστολο Παύλο και έβαλε φτερά στα πόδια του και τον έκανε να τρέχει σε όλη την Οικουμένη. Πάρτε την Καινή Διαθήκη και γυρίστε στο τελευταίο φύλλο να δείτε που έχει κάτι χάρτες και κοιτάξτε εκεί τις αποστολικές περιοδίες των Αγίων Αποστόλων, τις ιεραποστολικές αυτές περιοδίες που έκαναν, που πήγαν, όργωσαν τα πέρατα της Οικουμένης. Ποιος τους έδινε όρεξη, ποιος τους έδινε κουράγιο, ποιος τους έδωσε τη χαρά αυτή να ξυπνάνε και να λένε σήμερα θα τρέξω για τον Χριστό? Δεν σου έχει τύχει να ξυπνάς και να βαριέσαι τη ζωή σου? Δεν σου έχει τύχει να ξυπνάς και να λες και σήμερα τι κάνουμε? Πω πω, κουραστικά μου φαίνεται αυτός ο κόσμος. Δεν έχω όρεξη, δεν έχω ζωή. Είμαι πεσμένος, είμαι down. Γιατί είσαι down? Γιατί ακριβώς δεν έχει έρθει μέσα σου το Πανάγιο Πνεύμα. Όταν μπει το Άγιο Πνεύμα, δεν υπάρχει τίποτα πεσμένο μέσα μας. Δεν υπάρχει τίποτα σε κατάσταση κατάπτωσης, ανορεξίας, αθυμίας, βαρυθυμίας, αλλά όλα τα αντίθετα. Ξυπνάει η ψυχή, ζωντανεύουν όλα τα νεκρωμένα κύτταρα, σαν το γλαστράκι που ρίχνεις νερό μετά από μέρες και εβδομάδες και βλέπεις το λουλουδάκι, οπ, άνθησε, πρασίνησε πάλι, ζωήρεψε, ζωντάνεψε. Αυτό το Άγιο Πνεύμα αν μπει μέσα μας, αγαπητοί μου αδελφοί, θα αλλάξει η ζωή μας. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που ζητάμε, είναι που μας λείπει, αυτή η χάρις, αυτή η ευλογία, αυτή η ατμόσφαιρα του Θεού που όταν μας κατακλείσει θα καταλάβουμε τότε όλοι τι εννοεί ο Χριστός όταν μας είπε ότι όποιος με δεχτεί μέσα του θα αλλάξει η ζωή του. Θα εμφανίσω τον εαυτό μου και θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα του και εγώ και ο Πατέρας μου και το Πανάγιο Πνεύμα και θα κάνουμε μονή, μοναστήρι, κατοικία, τόπο διαμονής, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Έλα, ελθέ, έλα Πανάγιο Πνεύμα,
Έλα να κατοικήσεις μέσα μας, να κατασκηνώσεις, να κάνεις την καρδιά μας μόνιμο τόπο δική σου κατοικίας. Έλα, γιατί δεν έρχεσαι. Έρχεται, αλλά είναι τόσο λεπτή η παρουσία του, που αρκεί, λέει ο Άγιος Σιλουανός, ένας κακός λογισμός για να διώξει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αν μισήσεις κάποιον λίγο, αν αντιπαθήσεις κάποιον, αν περιφρονήσεις, αν κοιτάξεις με ένα βλέμμα ηρωνικό, προσβλητικό, υποτιμητικό τον αδερφό σου, έφυγε το Πανάγιο Πνεύμα. Τόσο ευγενικό είναι, τόσο λεπτό, τόσο καθαρό, τόσο άγιο, που δεν αντέχει τίποτα το βρώμικο μέσα μας. Γι' αυτό είναι δύσκολο, όχι να έρθει, αλλά να το κρατήσεις. Έρχεται, αλλά πάλι φεύγει. Το πλησιάζουμε, αλλά μας ξεφεύγει. Αυτό είναι το δύσκολο, να κρατήσεις το Άγιο Πνεύμα. Να κρατήσεις αυτό που έκανε τα λόγια του Θεού, την Αγία Γραφή, να είναι αλάνθαστα. Είναι αυτό που φώτισε τους Αγίους Αποστόλους να πούνε όσα είπαν, να γράψουν όσα έγραψαν. Σε αυτό στηρίζεται η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Στο Πανάγιο Πνεύμα στηρίζεται το αλάθητο των Οικουμενικών Συνόδων. Δεν υπάρχει περίπτωση μια Οικουμενική Σύνοδος να κάνει λάθος, γιατί αυτή η Σύνοδος γίνεται εν πνεύματι Αγίο. Φωτίζει ο Θεός για το καλό των ανθρώπων που περιμένουν τις αποφάσεις αυτής της Συνόδου. Φωτίζει ο Θεός. Κι ας είναι αμαρτωλοί οι πατέρες, άνθρωποι, κι ας είμαστε εμείς άνθρωποι ανάξιοι, αδύναμοι, πεπερασμένοι, το Άγιο Πνεύμα θα μπει και μέσα από στόματα ακόμα και ανθρώπων αναξίων θα πει την αλήθεια, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους περιμένουν να ακούσουν την αλήθεια του Θεού, το βάθος της αλήθειας του Θεού, την εισχώρηση σε μεγαλύτερη αλήθεια, την αύξηση της αληθείας, για να ωφεληθούν ο λαός του Θεού. Και δεν μπορεί μια Οικουμενική Σύνοδος να κάνει λάθος. Φωτίζει ο Θεός. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει τα μυστήρια της Εκκλησίας να είναι μυστήρια. Μυστήριο πράγμα. Είναι μυστήριο, είναι θαύμα. Είναι άλλο πράγμα να μιλάω στην εικόνα και άλλο πράγμα να μιλάω στον πνευματικό και να λέω τις αμαρτίες μου. Πες τα ίδια πράγματα στην εικόνα. Θα νιώσεις χάρη, θα νιώσεις την ευλογία του Θεού, θα νιώσεις το χέρι του Χριστού που αγγίζει την καρδιά σου. Όλα αυτά εννοείται είναι δεκτά και ευλογημένα. Αλλά όταν ο ιερέας βάλει το πετραχύλι και εξομολογηθείς σε μυστήριο, στο μυστήριο της εξομολόγησης, νιώθεις διαφορετικά. Νιώθεις ότι αυτό που επιτελείται δεν είναι μια απλή συζήτηση, δεν είναι ένα απλό άνοιγμα της καρδιάς, αλλά είναι μια επέμβαση του Θεού, μια έφοδο του Χριστού μες στην ψυχή σου, ένα Αγίο Πνεύματι. Είναι μυστήριο, είναι ένα θαύμα, είναι αυτό που λείπει από τους γιατρούς, από τους ψυχολόγους, από τα ανθρώπινα συστήματα. Ένας ψυχολόγος μπορεί να έχει το Πανάγιο Πνεύμα στην προσωπική του ζωή, επειδή είναι άνθρωπος, ας πούμε, που αγαπάει το Θεό. Ευλογημένος είναι γι' αυτός. Έχει το Άγιο Πνεύμα. Είναι πιστός άνθρωπος. Τον χαριτώνει ο Θεός. Αλλά ως επιστήμη, δεν είναι μυστηριακή επιστήμη. Ένας ψυχολόγος, για παράδειγμα, θα δει την ψυχή σου, θα δει το χαρακτήρα σου, θα σε βοηθήσει να βρεις κάποια κίνητρά σου, να σου πει ότι αυτό το έχεις, το σου συμβαίνει επειδή έχεις κάποιες τραυματικές εμπειρίες. Αυτό το έχεις κληρονομήσει από κάποια κατάλοιπα των γονέων σου. Αυτό οφείλεται σε μια κληρονομικότητα. Αυτό οφείλεται σε κάποια ψυχικά τραύματα ή συμπλέγματα ή συγκρούσεις που έχεις μέσα σου. Βοηθάνε όλα αυτά. Θα κάνει μια θέα, θα δει. Θα φωτογραφίσει τον εσωτερικό σου κόσμο και θα δει τι έχεις μέσα. Θα δει, για παράδειγμα, την ακαταστασία του δωματίου της ψυχής σου. Ωραία, το είδε. Και τι έκανε? Τίποτα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να θεραπεύσει τη βρωμιά της ψυχής μου. Δεν μπορεί να τη βγάλει. Μπορεί να τη διαγνώσει. Μπορεί να την προσέξει, να την παρατηρήσει. Και αυτό γίνεται και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί κάθε επιστήμη είναι καρπός και δώρο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι άσχετη και άμυρη από το Άγιο Πνεύμα και κάθε επιστήμη. Αλλά τη θεραπεία της ψυχής, την ανακαίνιση του εσωτερικού μου κόσμου, την αλλαγή, την άφεση των αμαρτιών. Άφεση. Ξέρεις θα πει άφεση? Όσοι έχετε εξομολογηθεί και εξομολογήστε, ξέρετε τι θα πει άφεση αμαρτιών. Ξέρετε τι ωραίο αυτό το αίσθημα που πλησιάζεις να κοινωνήσεις και δεν νιώθεις μένω ότι είσαι αναμάρτητος. Είσαι πάλι παιδί του Αδάμ, πεπερασμένος, θαρτός, ζυμωμένος με τη φθορά, με τη ματαιότητα, με την αμαρτία. Αλλά ξέρεις ότι το Πανάγιο Πνεύμα πήρε από μέσα σου το βάρος των αμαρτιών και σου είπε ο Κύριος τέκνων, αφέον τέσι αμαρτίες σου.
γίνεται αυτό? Εν Αγίω Πνεύματι. Το Πανάγιο Πνεύμα είναι αυτό που το επιτελεί, που δίνει αυτή την συγχώρεση μέσα στην ψυχή μας. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι όταν εξομολογούνται έχουν δει κάποιοι το πνευματικό να μοιάζει με τον Χριστό και έχουν δει κάποιοι άλλοι να λούζεται ο πιστός από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει τους ιερείς ιερείς, τους απλούς πιστούς, τους ανθρώπους που προσέρχονται στο Άγιο Θυσιαστήριο και γονατίζουν να τον κάνει ιερέα. Πολλοί έχουν δει εκείνη τη στιγμή το Πανάγιο Πνεύμα να κατεβαίνει. Πολλοί έχουν δει εκείνη τη στιγμή να γεμίζει η Εκκλησία με ακτίνες, φωτός, φωτοπλημμύρα. Γι' αυτό και σε πολλούς υποψήφιους κληρικούς τους λένε την ώρα που θα γονατίσεις, θυμίσου αυτό το όνομα αυτού του ασθενούς, αυτού του καρκινοπαθούς, αυτού του ταλαιπωρημένου, κάποιο σοβαρό πρόβλημα, γιατί εκείνη τη στιγμή έχουμε απίστευτη πλημμύρα Αγίου Πνεύματος και Αγίου Φωτός, γεμίζει φως. Εν Αγίω Πνεύματι γίνονται όλα αυτά. Πώς γίνεται αυτό το μυστήριο, αυτή η χάρις που στολίζει τους ιερείς? Και έλεγαν πολλοί πατέρες ότι αν ο ιερέας έβλεπε το Άγιο Πνεύμα που στολίζει την ψυχή του, τη χάρη αυτή του Άγιου Πνεύματος, δεν θα μπορούσε να σταθεί, λέει, όρθιος. Θα έπεφτε κάτω από το δέος. Δεν καταλαβαίνει όμως ούτε ο ιερέας πολλές φορές τι κρατά και τι τον κρατά σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη χάρη. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει τους πνευματικούς πνευματικούς, τους εξομολόγους δηλαδή, τους κάνει να είναι πνευματικοί εν Αγίω Πνεύματι, δηλαδή όχι απλώς να συγχωρούν αμαρτίες, αλλά να έχουν και τη χάρη του Θεού. Δεν είναι το ίδιο, το καταλαβαίνετε αυτό. Όλοι οι ιερείς συγχωρούν αμαρτίες, όλοι οι χριστιανοί έχουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτή την ιδιαίτερη χάρη, την ιδιαίτερη σχέση με το Άγιο Πνεύμα, το να αντικατοπτρίζεις το Άγιο Πνεύμα στους αδελφούς σου, στους συνανθρώπους σου, στο πίμνιό σου, δεν το έχουμε όλοι. Είναι θέμα καθαρότητος, είναι θέμα αγιότητος, είναι θέμα αγνότητος, αισθημάτων, καρδιάς, εσωτερικού κόσμου. Δεν είμαστε όλοι πατήρ Πορφύριος? Κι ας έχουμε όλη τη χάρη που είχε ο πατήρ Πορφύριος στην ιεροσύνη, την Αγία, αλλά το Άγιο Πνεύμα που φωτίζει κάποιους ανθρώπους και τους καθιστά δοχεία της χάριτος, δεν το έχουμε όλοι. Μπήκε στο ταξί και του λέγει ο ταξιτζής του πατρός Πορφυρίου διάφορες συκοφαντίες για τους ιερείς. Τους ξέρω τους ιερείς, λέει, τους παπάδες, έχουν κάνει εκείνο, έχω δει σκάνδαλα, έχω δει εκείνα. Ο πατήρ Πορφύριος του λέει: κοίτα βρε παιδί μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι και καλοί ιερείς, μην τα παραλές. Όχι, πάτερ, μην μου λες τώρα, τάχτη, τους ξέρω τους παπάδες, είστε όλοι ένα χάλι. Και του λέει ο πατήρ Πορφύριος: άκου να σου πω μια μικρή ιστορία. Ιστορίες, λέει, από ιστορίες, όλο ιστορίες και κηρύγματα. Όχι, λέει, δεν θα σε καθυστερήσω. Και λέει ο πατήρ Πορφύριος στον ταξιτζή που τον πήγαινε σε μια απόσταση: ήταν, του λέει, παιδί μου, ένας άνθρωπος με την οικογένειά του στο χωριό του και τσακώθηκε με τα αδέρφια του για τα χωράφια, τα κληρονομικά τους. Και επειδή ο αδερφός του νόμιζε ότι τον αδικεί, παρεξηγηθήκανε μια φορά στο χωράφι, τσακωθήκανε για τα κληρονομικά και πάνω στον καβγά και στην φασαρία τον σκότωσε, τον αδερφό του. Τον κρύβει στο χωράφι, φεύγει. Έρχονται έτσι τα πράγματα που όλη η κληρονομιά τελικά πηγαίνει σε αυτόν, γιατί ο αδερφός του πλέον δεν ζούσε, και αυτός, επειδή τον έχουν ζώσει οι τύψεις της συνειδήσεως, πουλάει τα πάντα στο χωριό και έρχεται τώρα στην Αθήνα με την οικογένειά του, και με τα χρήματα που πήρε από το χωράφι του αδερφού του, του σκοτωμένου, αγόρασε τώρα και οδηγάει. Οδηγάει ένα ταξί. Ο ταξιτζής εντωμεταξύ που οδηγούσε και πήγαινε τον πατέρα Πορφύριο, κόντεψε να πέσει πάνω στην κολόνα. Σταμάτησε στην άκρη, πιάνει το μανίκι του πατρός Πορφυρίου και του λέει: πες μου, πάτερ, πες μου, πού τα ξέρεις όλα αυτά? Λέγε, πού τα ξέρεις όλα αυτά? Μίλα. Παιδί μου, όλα αυτά στα είπα για να μην λες. Για να μην λες ότι όλοι οι ιερείς είναι χάλια, ότι οι ιερείς δεν έχουν τίποτα καλό πάνω τους. Οι ιερείς έχουν αυτό. Ποιο? Το Άγιο Πνεύμα.
το Άγιο Πνεύμα έκανε τον πατέρα Πορφύριο, πήρε το στόμα του εκείνη τη στιγμή και είπε αυτά τα λόγια, το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το λέω με τη χάρη του Θεού, παιδί μου. Δεν το λέω, λέει, από το μυαλό μου. Το Πανάγιο Πνεύμα με φωτίζει και στο λέω για τη δική σου την ψυχή, για να διορθωθείς και να διορθώσεις και το λογισμό σου για τους ιερείς. Το Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, είναι αυτό που κάνει το ψωμί και το κρασί, το ψωμάκι που πάμε στην εκκλησία. Αυτό το ψωμάκι που το ζυμώνεις εσύ και το παίρνεις από το φούρνο, το αλεύρι ή από το σούπερ μάρκετ, από το ράφι. Τι είναι αυτό που κάνει το ψωμί και το κρασί, σώμα και αίμα Χριστού. Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον. Εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον και ποίησον, παρακαλάμε το Θεό, Πατέρα, να στείλει το Πανάγιο Πνεύμα για να μας δώσει το Χριστό. Κοιτάξτε η Αγία Τριάδα πώς φανερώνεται στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό το ψωμί και το κρασί που στριμώχνεται ο κόσμος να κοινωνήσει, δεν είναι ψωμί και κρασί, είναι το σώμα πλέον και το αίμα του Κυρίου, ψωμάκι και κρασάκι. Έχουμε και στο σπίτι μας να φάμε και να πιούμε. Δεν πάμε στην εκκλησία για να φάμε ψωμί και κρασί, αλλά για να πάρουμε τον άρτο, τον ουράνιο, τον αληθινό άρτο της ζωής, την τροφή της Αθανασίας που είναι ο Χριστός. Πώς γίνεται αυτό? Με το Άγιο Πνεύμα.
πώς γίνεται για το παιδάκι που μπαίνει μέσα στην Αγία Κολυμβήθρα, βγαίνει αλλαγμένο και μεταμορφωμένο και είναι πλέον βαφτισμένος, ορθόδοξος χριστιανός, ποιος θέλει το βάπτισμα? Το Πανάγιο Πνεύμα. Και υπήρχε και ένα βιβλίο, και ακόμα υπάρχει, που είχε σε μια φωτογραφία, χωρίς μοντάζ, που είχε βγει πριν χρόνια, που δεν υπήρχαν αυτά τα μυστικά στη φωτογραφία και τα Photoshop και λοιπά, με επεξεργασία φωτογραφίας, που κάποιος που βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία φωτογραφίστηκε, τον φωτογράφησαν με το χιτό ανατολευκό, και ενώ κανείς μέσα στην εκκλησία δεν έβλεπε τίποτα, στην εμφάνιση του φιλμ είδανε πάνω στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου ένα ολόλευκο περιστέρι. Στο κεφάλι του ανθρώπου αυτού φάνηκε πάντοτε υπάρχει το ολόλευκο περιστέρι. Και ένας βορειοϋπηρώτης έλεγε ότι στη βάπτισή του, όταν βαπτίστηκε, ένα παιδί ήταν αυτό, γυμνάσιο πήγαινε, γύρω του, λέει, στην Αγία Κολυμβήθρα, την ώρα της βαπτίσεως που βυθίστηκε στα αγιασμένα ύδατα, δεν έβλεπε τίποτα. Δεν έβλεπε ανθρώπους, έβλεπε μόνο φως και αγγέλους. Δεν έβλεπε τίποτα γύρω του, ούτε τους γονείς του, ούτε τους φίλους του, ούτε τον ιερέα. Ζούσε μέσα σε μια ατμόσφαιρα φωτός. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει το Άγιο Ευχέλιο. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας δίνει ο ιερέας με το Άγιο Χρίσμα, όταν μας χρεί στη βάπτισή μας και μας δίνει όλες τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος. Όλα τα δώρα υπάρχουν μέσα μας. Είσαι γεμάτος Άγιο Πνεύμα, το ξέρεις. Δεν χρειάζεται να λάβεις Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που χρειάζεται είναι να ξεσκεπαστεί, να φανερωθεί, να βγάλουμε από πάνω ό,τι εμπαθές υπάρχει στην καρδιά μας, ό,τι βρώμικο, ό,τι μολυσμένο, ό,τι κακό, ό,τι εγωιστικό. Για να φανερωθεί αυτό το Άγιο Πνεύμα, είμαστε γεμάτοι Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει μέσα μας. Υπάρχει στην καρδιά μας, στο βάθος της υπάρξεώς μας. Μα το σκεπάσαμε, το κουκουλώσαμε, χάθηκε, δεν φαίνεται. Είναι ένα διαμάντι στην καρδιά μας μέσα, που μόνο ένας άγιος άνθρωπος μπορεί να το δει και να σε καταλάβει και να σου πει: παιδί μου, κατά βάθος είσαι πολύ ωραίος άνθρωπος, είσαι πολύ ωραία ψυχή. Και λέμε εμείς: κατά βάθος, αλλά πολύ βάθος. Δεν έχει σημασία, όσο πολύ και αν είναι αυτό το βάθος, υπάρχει. Έχεις μέσα σου ένα διαμάντι, έχεις μέσα σου το φως, τη σπίθα αυτή του Αγίου Πνεύματος που πήρες στο βάπτισμά σου. Και αυτό περιμένει ο Θεός να ξεσκεπαστεί, να φανερωθεί, να βγει στην επιφάνεια. Αυτή την καλοσύνη που έχεις μέσα σου, την αγιότητα, την ευσπλαχνία, την ευγένεια της ψυχής, τις αρετές, την ομορφιά, αυτή την ποιότητα της ζωής που κρύβεις μέσα σου, βγάλ τη εξωτερικά. Ας την να φανερωθεί, να λάμψει, ας την να γεμίσει την ψυχή σου, το κορμί σου, να γίνεις κι εσύ χαριτωμένος άνθρωπος, να γίνεις όπως έγιναν οι Άγιοι. Πώς έγιναν οι Άγιοι? Αγίασαν τόσο πολύ και η ψυχή τους και το κορμί τους, που ακόμα και ο θάνατος, ακόμα και τα σκουλίκια της γης, πολλούς από αυτούς δεν μπόρεσε να τους αγγίξει. Και έχουμε τα άφθαρτα λείψανα. Τι είναι τα άφθαρτα λείψανα? Παρά η περίτρανη απόδειξη ότι το Πανάγιο Πνεύμα κάποιους ανθρώπους όχι απλώς τους ευλογεί, όχι απλώς τους αγιάζει, όχι απλώς τους χαριτώνει, αλλά τους αφθαρτοποιεί. Τους δίνει από τώρα μια εγγύηση, έναν αραβόνα της αιώνιας αφθαρσίας και αιώνιας ζωής. Νικούν το θάνατο. Έχω πάει στον Άγιο Σπυρίδωνα, στην Κέρκυρα, το 1989, αν θυμάμαι καλά. Είχα πάει μόνος μου, από την Ιγουμενίτσα, με το καράβι. Και έμεινα εκεί ένα βράδυ. Και πήγα στο μοναστήριο, στο ναό που είναι ο Άγιος Σπυρίδωνας. Και με βλέπω ο ιερέας εκεί και μου λέει: τι σπουδάζεις? Λέω: σπουδάζω θεολογία. Αφού είσαι θεολόγος, λέει, ήταν μεσημέρι. Έλα να σου δείξω, μου λέει, τον Άγιο Σπυρίδωνα από κοντά. Δηλαδή, του λέω, ήθελα, χαιρόμουν, αλλά δεν ήξερα τι εννοεί και πού το πήγαινε. Μου λέει: θα ανοίξω τη Λάρνακα, μια και δεν έχει κόσμο. Αυτό, μου λέει, δεν το κάνουμε συχνά, αλλά επειδή μου είπες ότι σπουδάζεις, λέει, θεολογία και έχω τελειώσει κι εγώ και χαίρομαι, θα σου δείξω, παιδί μου, να δεις τον Άγιο από κοντά. Σηκώνει τη Λάρνακα του Αγίου Σπυρίδωνα, στην Κέρκυρα. Σηκώνει το μανίκι του Αγίου, το τραβάει και μου λέει: δες τον μπράτσο του Αγίου, δες το χέρι του, το βλέπω, πάτερ, ακούμπησέ το. Φοβόμουν. Το ακουμπάω. Πίεσέ το, παιδί μου, να δεις. Πίεσέ το. Πάτερ, δεν πειράζει. Πίεσέ το. Έχω λόγο να σου πω. Το πιέζω. Και ήταν μαλακό. Ήταν μαλακό χέρι. Όπως το δικό μας χέρι. Κανονικά. Σαν ζωντανό. Από πότε? Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν,
μέχρι το 1900 και μέχρι το 2007 που είμαστε τώρα. Άγιο Πνεύμα κρατά τον Άγιο Σπυρίδωνα άφθαρτο, αναλύωτο, χωρίς να μυρίζει, χωρίς να φθείρεται, χωρίς να αποσυντίθεται, χωρίς κανένα βοηθητικό μέσο τεχνικό, χωρίς φάρμακα, χωρίς κάποιο μέσο ηλεκτρικό. Έτσι στέκεται άφθαρτος ο Άγιος Σπυρίδωνας. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος και είναι άφθαρτος? Πώς το χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στο Άγιο Όρος που έρχεται τόσες φορές στην Αθήνα και σε άλλα μέρη του κόσμου και της Ελλάδος είναι 36 και 6 ο βαθμός της θερμοκρασίας αυτού του σώματος, αυτό το χεράκι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που άγγιξε τον Κύριο, που πήγε να αγγίξει τον Χριστό μας, η μυροφόρος, αυτή η γυναίκα, πώς το χέρι αυτό δεν έχει λιώσει? Πώς το χέρι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου υπάρχει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου σε στάση ευλογίας, άφθαρτο? Και πώς το αυτάκι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου δεν έχει λιώσει πάνω στην Αγία Κάρα του, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου? Και πώς τόσα Άγια Λείψανα, πώς το σώμα του Αγίου Νεκταρίου έκανε τόσα χρόνια και δεκαετίες να λιώσει? Και γιατί τώρα τα οστά του Αγίου, τα Άγια Λείψανά του ευωδιάζουν? Γιατί οι εικόνες μυροβλίζουν? Τι είναι αυτό που κάνει τη χάρη αυτή να είναι τόσο έκδηλε στη ζωή της Εκκλησίας? Πώς η Παναγία η Μαλεβή μυροβλίζει τόσο όταν πηγαίνει κανείς εκεί? Γιατί γίνονται αυτά τα θαύματα? Ποιος κάνει την εικόνα αυτή να στάζει και να ευωδιάζει και να μην ξέρεις από πού έρχεται αυτή η ευωδία και να μην ξέρεις πώς να σταθείς μπροστά σε αυτή την ευωδία? Ποιος κάνει τα θαύματα στη ζωή της Εκκλησίας? Ποιος κάνει το νερό του αγιασμού, το νεράκι, το νεράκι που πάω στο σπίτι να κάνω αγιασμό και μου δίνει αυτή η κυρία από τη βρύση, από τη βρύση του σπιτιού, που πριν λίγο σε αυτό το νερό, σε αυτή τη βρύση έπλαινε πιάτα, σφουγγάρια, είχε σαπουνάδες, εκεί στην ίδια βρύση έβαλε νερό και κάνω τον αγιασμό και σταυρώνω αυτό το νερό με το χέρι μου και με τον τίμιο σταυρό και το βασιλικό, και αυτό το νερό μένει άφθαρτο όσος καιρός κι αν περάσει, όσα χρόνια και όσες δεκαετίες κι αν κυλήσουν. Ποιος κρατά το νερό αυτό άφθαρτο? Είναι πρόκληση αυτό, ξέρετε, για την επιστήμη. Δεν εξηγείται. Υπάρχουν σπίτια που έχουν χτιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες και με σεισμούς χρειάστηκε να γκρεμιστούν για να γίνουν πάλι από την αρχή. Και βρήκαν στα θεμέλια των σπιτιών μπουκάλια αγιασμού που έβαζαν παλιά οι άνθρωποι στα θεμέλια του σπιτιού. Ένα μπουκαλάκι αγιασμού και το ανοίγουν και δεν μυρίζει τίποτα. Και το πίνουν και δεν αισθάνονται κάτι το παράξενο και άσχημο. Θυμάμαι όταν πηγαίνουμε διακοπές και γυρίζουμε στο σπίτι, αν έχουμε αφήσει νερό στο ψυγείο και μια εβδομάδα να λείπουμε, το πετάμε και το αλλάζουμε, βάζουμε καινούριο νερό. Γιατί βάζεις καινούριο νερό? Γιατί τα νερά στο σούπερ μάρκετ, αυτά που πίνουμε τα εμφιαλωμένα, έχουν ημερομηνία λήξης, ενώ ο αγιασμός δεν έχει? Γιατί ο αγιασμός έχει γίνει με αυτόν που δεν έχει ημερομηνία λήξης. Τον έχει κάνει όχι άνθρωπος, αλλά ο Παράκλητος. Όχι το χέρι αυτών των ανθρώπων αυτής της γης. Δεν το έφεραν το νερό αυτό άνθρωποι, αλλά το έφτιαξε ο ίδιος ο Θεός, ευλογημένο, χαριτωμένο. Έχω δει πολλά θαύματα, έχω δει πολλά τέτοια στιγμιότυπα με τον αγιασμό, με τα Άγια Λείψανα, με άγιες εικόνες που πιστοποιούν και με έναν αισθητό τρόπο. Αφού ο Κύριος το επιτρέπει, το δεχόμαστε. Αφού ο Κύριος το επιτρέπει, το προσκυνούμε και το λατρεύουμε. Τον αγιασμό, την αυταρσία των λειψάνων, την αλλαγή του εσωτερικού κόσμου. Αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει η κτήση, αλλάζουν τα πάντα με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι μια εγγύηση ότι η Εκκλησία μας πορεύεται ασφαλώς. Ότι ο άνθρωπος που είναι μέσα στην Εκκλησία έχει κυβερνήτη της ζωής του, το Πανάγιο Πνεύμα. Όταν κάποτε γίνονται διάφορα σκάνδαλα, διάφορα προβλήματα, διωγμή κατά της Εκκλησίας, είχα δει κάποτε έναν μοναχό και του είπα: «Πάτερ, τι θα γίνει?» Και μου λέει: «Πάτερ, κυβερνήτης στο καράβι της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωπος, είναι ο Παράκλητος, είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Αυτό κρατά το τιμόνι της ζωής μας, το τιμόνι της δικής μου ζωής,
της δικής σου ζωής, της ζωής της Εκκλησίας, της ζωής του Γαλαξία, του Σύμπαντος ολοκλήρου. Το Πανάγιο Πνεύμα κατευθύνει τα πάντα. Και όταν έρθει αυτό το Άγιο Πνεύμα, ελθέ, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Όταν έρθει στην ψυχή, έρχεται με τη στοργή, με την ευσπλαχνία του ουράνιου πατέρα. Έρχεται με την καλοσύνη του Υιού. Και όταν έρθει στην καρδιά μας, η παρουσία του γεμίζει ηρεμία την ψυχή μας, γαλήνη. Έρχεται να μας σώσει, έρχεται να μας γιατρέψει, έρχεται να διδάξει, να νουθετήσει, να μας ενισχύσει, έρχεται να μας παρηγορήσει το Πανάγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέγεται παράκλητος, παρηγορεί. Η παράκληση της Παναγίας παρηγορεί, μας συντροφεύει, μας γαλινεύει. Και το Άγιο Πνεύμα όταν έρθει, αλλάζει ο άνθρωπος, γαλινεύει. Τώρα αν ακούς την εκπομπή αυτή από την αρχή και παρακολουθείς και είσαι ήρεμ, τώρα μπορείς να θυμώσεις, τώρα αυτή τη στιγμή μπορείς, μπορείς ξαφνικά να αρχίσεις να ορίεσαι, να φωνάζεις, να τσακώνεσαι, δεν μπορείς, γιατί όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα μουδιάζει το σώμα του ανθρώπου και μουδιάζουν τα πάθη του, παραλύει κάθε κακό που έχει μέσα η ψυχή μας, γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι, έρχεται και φωτίζει τη διάνοιά μας. Έρχεται να μας δείξει το Πανάγιο Πνεύμα αυτά που δεν φανταστήκαμε ποτέ. Είναι αυτό που κάνει μερικούς ανθρώπους και γεννούν καινούργιες σκέψεις. Σκέφτονται πράγματα που δεν είχαν σκεφτεί. Σκέφτονται πράγματα όχι με δική τους διανοητική σύλληψη, αλλά ως δωρεά του Θεού. Κατεβαίνουν ιδέες. Κατεβαίνουν ιδέες χωρίς να τις προκαλεί ο ίδιος. Χωρίς να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί. Ο Παράκλητος τη στέλνει. Έρχεται. Έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα. Αυτές τις μέρες, αγαπητέ μου, οι ουρανοί είναι ανοιχτοί. Ανοίγουν οι ουρανοί. Άνοιξε και εσύ την ψυχή σου. Άνοιξε να μπει μέσα σου το Πανάγιο Πνεύμα. Για να δεις και εσύ, ο μικρός άνθρωπος, ανοιγμένος στους ουρανούς. Να γίνεις και εσύ ένας προφήτης. Προφήτης είναι αυτός που γνωρίζει το μέλλον. Και προφήτης δεν είναι αυτός που λέει το μέλλον της ζωής σου και μυστικά της ζωής σου μόνο. Προφήτης είσαι και εσύ, ο οποίος ξέρεις την αρχή και το τέλος του κόσμου. Εσύ γνωρίζεις, ο μικρός άνθρωπος, γνωρίζεις τον πρώτο και τον έσχατο, το α και το ω, γνωρίζεις τον Χριστό, γνωρίζεις από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις. Γνωρίζεις και εσύ, έχεις γνώση, έχεις τη Θεία γνώση, γνωρίζεις το τέλος του κόσμου, ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Γνωρίζεις για την αιώνια ζωή, γνωρίζεις τον Παράδεισο. Γνωρίζεις αυτόν που κυβερνά τον κόσμο και κατευθύνει την ιστορία. Τι είσαι? Είσαι ένας απλός, ένας ασήμαντος άνθρωπος. Ένας ασήμαντος άνθρωπος δεν είσαι? Μου το πες μόνος σου. Πάτερ, εγώ λέει οδηγάω ένα φορτηγάκι. Τι είμαι και ακούω? Κι όμως εσύ που οδηγάς το φορτηγάκι, εσύ που είσαι στο περίπτερο και μου πες πως ακούς, εσύ που είσαι στο σπιτάκι σου και δεν έχεις βγάλει, μου πες μόνο το δημοτικό τελείωσες. Εσύ τούτη τη στιγμή που ζεις μέσα στην εκκλησία, είσαι ο πιο σοφός άνθρωπος του κόσμου, γιατί γνωρίζεις με το Πανάγιο Πνεύμα αυτό που δεν ξέρουν ούτε επιστήμονες πολλές φορές, ούτε κυβερνήτες, ούτε πολιτικοί, ούτε άρχοντες αυτού του κόσμου. Αν ρωτήσεις αυτούς και τους πεις πολύ απλά ποια είναι η αρχή και το τέλος αυτού του κόσμου, ποιος είναι ο πρώτος και ο έσχατος, ποιο είναι το α και το ω, δεν ξέρουν να σου πούν ότι είναι ο Χριστός, δεν ξέρουν να σου μιλήσουν για τη Βασιλεία του Θεού, δεν ξέρουν για την ψυχή τους και την αιώνια ζωή. Αγνοούν τα πιο σπουδαία πράγματα. Γνωρίζουν όμως ιατρικοί, επιστήμες, τεχνολογικά θέματα, επιστημονικά. Ξέρουν να ανοίγουν τον υπολογιστή και να τον διαλύουν και να τον ξαναχτίζουν και να τον ξαναφτιάχνουν. Τα ξέρουν όλα αυτά. Ξέρουν να οδηγούν, να ψωνίζουν, να αγοράζουν. Ξέρουν τα πάντα. Αλλά δεν ξέρουν αυτό που είναι το παν, το Χριστό. Εσύ ξέρεις το παν, γι' αυτό είσαι όντως προφήτης. Ο προφήτης, ο αληθινός, είναι ο χριστιανός, αυτός που ξέρει την αλήθεια που αγνοούν οι σοφοί και οι συνετοί αυτού του κόσμου. Εξομολογούμε εσύ, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, είπε ο Κύριος, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης, στα νήπια, στις απλές ψυχές, στις παιδικές ψυχές, απεκάλυψες, Θεέ μου, Πατέρα μου ουράνιε, είπε ο Χριστός μας, αλήθειες
που δεν ξέρουν ούτε οι σοφοί και οι συνετοί αυτού του κόσμου. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα που όταν έρθει στην καρδιά μας, αλλάζουμε, γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Τι σε έκανε και έκοψες το κάπνισμα, εδώ και λίγο καιρό? Ναι, τι σε έκανε και το έκοψες? Νομίζεις ότι μόνος σου, μόνη σου? Όχι. Ήρθε το Πανάγιο Πνεύμα και έφυγε το πάθος. Τι σε έκανε και έφυγε το πάθος που σε βασάνιζε, το άλλο που σε βασάνιζε, το άλλο της μέθης που έβριζες, που ασώτευες, που γύριζες, που δεν πρόσεχες και έκανες ποικίλες αμαρτίες? Τι είναι αυτό που σ' άλλαξε? Μόνος σου νομίζεις άλλαξες? Όχι, ήρθε το Πανάγιο Πνεύμα. Μακάρι αδελφοί μου, μακάρι να είχα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ τη χάρη. Γεμάτος Άγιο Πνεύμα ο Άγιος Σεραφείμ. Μακάρι να είχα τη χάρη του. Τώρα στο τέλος της εκπομπής να πω για όσους δεν πρόλαβαν να σημειώσουν τα τηλέφωνα του σταθμού, είναι το 4118-602 και 4118-640. Μπορείτε να παίρνετε σε αυτούς τους αριθμούς και να λέτε ό,τι θέλετε για αυτή την εκπομπή, να προτείνετε, να συμπληρώνετε, να λέτε κάτι δικό σας, κάτι που σας αγγίζει. Και όσοι ασχολούνται με υπολογιστές και ίντερνετ μπορούν να στείλουν και ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπάρχει ειδικά για αυτή την εκπομπή, στα λατινικά athea.ath.peramata@yahoo.gr. Το ξαναλέω, athea.peramata@yahoo.gr. Εκεί μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και αυτά που σας απασχολούν και δεν μπορείτε ίσως να μας βρείτε κάπου αλλού με κάποιο άλλο τρόπο, είναι κείμενα που τα διαβάζω μόνο εγώ και μπορώ να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη σε μια επόμενη εκπομπή ή να απαντήσουμε σε κάτι από αυτά που σημειώνετε σε μια επόμενη εκπομπή για σας. Ή μπορείτε να στείλετε και μια επιστολή στην εκπομπή για την εκπομπή Αθέατα Περάσματα στη διεύθυνση του σταθμού μας. Δελη Γιώργη 47 185 34 Πειραιάς. Αυτή η επιστολή θα έρθει στα δικά μου χέρια. Ευχαριστήσω τη Φίβη που σηκώνει τα τηλέφωνα και την ηχητική επεξεργασία και μουσική επένδυση της εκπομπής που κάνει ο Βασίλης Χατζηνικολάου με πολύ μεράκι και φροντίδα και αγάπη και γνώση και εν Αγίω Πνεύματι. Και υπάρχει και ένα email, μια ηλεκτρονική διεύθυνση που ακριβώς λέγεται όπως αυτή η εκπομπή, αθέατα, στα αγγλικά, athea.peramata@yahoo.gr. athea.peramata@yahoo.gr. Το αθέατα με A-T-H. Λοιπόν, έλεγα για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Να είχα τη χάρη του να μπορούσα να σας πω, αλλά κυρίως να σας έδειχνα αυτό που έκανε και αυτός με έναν τρόπο οπτικο-ακουστικό, το Άγιο Πνεύμα. Κάποια στιγμή πήγε ένας πλούσιος γεωκτήμονας με πολύ πνευματικά ενδιαφέροντα στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ στη Ρωσία. Διαβάστε σας παρακαλώ το βιβλίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Είναι πάρα πολύ ωραίο ανάγνωσμα. Το έχει βγάλει η Ιερά Μονή Παρακλήτου. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει γράψει ο πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς και η Ειρήνη Γκοραΐνοφ, εκδόσεις Τίνος νομίζω. Ή Έλαφος, δεν θυμάμαι. Ψάξτε να το βρείτε. Πάρα πολύ ωραία βιβλία για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Και πήγε ένας και το ρωτούσε και το Άγιο Πνεύμα. Και ο Άγιος Σεραφείμ του εξηγούσε: το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό, είναι ο σκοπός της ζωής μας, λέει, να το αποκτήσουμε. Και αυτός έλεγε: Δηλαδή, τι είναι, πάτερ, πες μου. Και εξήγησε μου: ήταν μέσα στο χιόνι. Ήταν μέσα στη ρωσική στέπα, στο κελάκι του Αγίου, χιόνι απ' έξω έπεφτε και έκανε κρύο. Και ο Άγιος Σεραφείμ εξηγούσε, αλλά δεν μπορούσε να το εξηγήσει άλλο
με τον εγκέφαλο, δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να του πεις το άλλο κάτι μέσα στην καρδιά του να μπει για το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι λόγια. Και λέει ο Άγιος Σεραφείμ, λοιπόν, άκου, κοίτα, νιώσε. Και ξαφνικά κάνει μια προσευχή ο Άγιος Σεραφείμ. Και ο Μοτοβίλοφ, αυτός ο άνθρωπος, τον κοίταζε. Και εκεί που έβλεπε ξαφνικά έναν άνθρωπο κανονικό, όπως είμαστε όλοι, τον Άγιο Σεραφείμ, τον βλέπει να αρχίζει να φέγγει, να λάμπει μέσα και να βλέπει έναν ήλιο στο πρόσωπο του Αγίου Σεραφείμ και μέσα σε αυτόν τον ήλιο έβλεπε το πρόσωπο του Αγίου Σεραφείμ. Γέμισε το κελί φως. Και του λέει ο Άγιος Σεραφείμ, τι βλέπεις, τι βλέπω, βλέπω, λέει, πάτερ, βλέπω, λέει, φως, πολύ φως. Και το πρόσωπό σας μέσα σε αυτό το φως. Ναι, παιδί μου, λέει, επειδή με ρωτάς και δεν καταλαβαίνεις, παρακάλεσα εγώ, ο φτωχός και ταπεινός Σεραφείμ, το Θεό, να σου δείξει το Άγιο Πνεύμα εμπειρικά. Τι άλλο νιώθεις? Νιώθω, λέει, πάτερ, νιώθω, λέει, θερμότητα στην καρδιά μου, μεγάλη θερμότητα. Θερμότητα. Είμαστε, λέει, κοιτάξτε, το χιόνι είναι ένα μέτρο χιόνι. Οι νυφάδες ακόμα πέφτουν. Κι όμως, λέει, πάτερ, εγώ ζεστάθηκα. Είδες, λέει, παιδί μου, αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Που φέρνει, όταν κάνει κρύο, σου φέρνει ζέστη. Και όταν κάνει ζέστη, σου φέρνει δροσιά. Είναι αυτό που κράταγε τους Αγίους ασκητές και ερημίτες στην κατάλληλη θερμοκρασία. Είναι αυτό που ρυθμίζει τη θερμοκρασία της καρδιάς και του σώματος με τη χάρη του Θεού. Τι άλλο νιώθεις? Νιώθω, λέει, πάτερ, ανέκφραστη χαρά, ευτυχία, αγαλίαση, σαν να έχω φάει, σαν να έχω πιει, σαν να έχω απολαύσει, σαν να έχω μεθύσει, είμαι πανευτυχής. Κι όμως, παιδί μου, λέει, δεν έχουμε φάει τίποτα. Κι όμως, λέει, πάτερ, νιώθω πληρότητα. Είδες, λέει, έτσι και οι Άγιοι Απόστολοι, παιδί μου, στο Θαβόρ είπαν στο Χριστό, εδώ να μείνουμε, πουθενά να μην πάμε, γιατί γέμισε η ψυχή τους από το Άγιο Πνεύμα. Τι άλλο νιώθεις? Μέσα στο Άγιο Πνεύμα ζούσαν και οι δυο. Νιώθω, λέει, πάτερ, μια απίστευτη ευωδία. Ευωδιάζει ο τόπος. Μου θυμίζει, πάτερ, ξέρεις τι μου θυμίζει? Όταν ήμουν παιδάκι μικρό και με έπλαινε η μάνα μου και μετά μου βάζε, λέει, στα μαλλιά μου κάποια αρώματα, έτσι παιδικά, για τα μικρά παιδάκια να μου σχοβολάνε. Μια ευωδία, λεπτή, γλυκιά. Μου θυμίζει παιδικά χρόνια, καθαρότητος, αθωότητος, γλυκύτητος. Κι όμως, παιδί μου, λέει, τίποτα δεν υπάρχει γύρω μας τέτοιο. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Τι άλλο νιώθεις? Νιώθω, πάτερ, λέει, τα πάθη, οι αδυναμίες, όλα αυτά καταστέλλονται, όλα αυτά φεύγουν. Νιώθω την ψυχή μου σαν μικρό παιδί, σαν μια πεταλούδα, σαν κάτι τόσο πολύ ανάλαφρο, ήσυχο, ήρεμο, γαλήνιο. Πάτερ, τι είναι αυτό το πράγμα που ζούμε κι οι δυο? Τι ζούμε τώρα κι οι δυο, πάτερ? Και μετά, μετά από λίγο, άρχισε σιγά σιγά να φεύγει το φως, να φεύγει το φως, και μετά, πάλι το ίδιο. Νάτος πάλι ο πατήρ Σεραφείμ, κανονικός. Ήρθε πάλι το κρύο, ήρθε πάλι η μυρωδιά από το τζάκι, ήρθε πάλι αυτός ο χρόνος και αυτός ο τόπος αυτής της ζωής. Είδες, του λέει, ταξιδέψαμε για λίγο. Και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε εμάς, αλλά και εμείς πήγαμε σε αυτό. Και άφησε ο Θεός να δεις λίγο τι θα πει παράδεισος. Έτσι θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Για πάντα όμως, βαρέθηκες αυτή την ώρα που το ζούσαμε? Τι λέτε, πάτε, λέει, βαρέθηκα. Πω, τι ήταν αυτό που έζησα? Σας ευχαριστώ, όχι εμένα, το Άγιο Πνεύμα. Ο ταπεινός, λέει, Σεραφείμ, παρεκάλεσε το Άγιο Πνεύμα, επειδή είδα ότι διψούσες να το δεις και να το αισθανθείς και με τα λόγια δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά εμπράκτος. Και έτσι κι εσύ πήρες μια γεύση. Τι θα πει Άγιο Πνεύμα εμπειρικά? Αδελφοί μου, τι πράγματα είναι αυτά? Είναι παραμύθια? Ναι, είναι αλήθειες παραμυθένιες. Έτσι είναι η ζωή μας. Έτσι πρέπει να γίνει, παραμυθένια, γεμάτη Άγιο Πνεύμα. Εύχομαι, αδελφοί μου, κάθε φορά που θα λέτε «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας», και θα φτάνετε στο σημείο που λέει «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν», να νιώθετε μέσα στην καρδιά σας
ένα μούδιασμα γλυκό, κάτι να τρέχει στην ψυχή σας, κάτι ζεστό, να γαλινεύει την καρδιά σας και να γεμίζει το σπίτι σας, όλα τα δωμάτια, το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο, την κουζίνα, τους βοηθητικούς χώρους, τα πάντα, τις καρδιές τις δικές σας, των συζύγων, των παιδιών σας, των φίλων σας, όλων των δικών σας και όλου του κόσμου, να πλημμυρίζει η ζωή μας με Άγιο Πνεύμα. Αδελφοί μου, να σηκώσουμε τα χέρια μας, να σηκώσουμε την καρδιά μας και να ζητάμε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να μας μεταμορφώσει, να μας αλλάξει, να μας κάνει καινούργιους ανθρώπους. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.